Πενταετία, γι' αυτό το λέμε και το ξαναλέξτε τι θα ψηφίσετε. Όχι το σύντικρο, τον κουμπάρο, το φίλο, τον κολλητό, έτσι, αλλά αυτούς που αξίζουν. Το λέμε έτσι και εντάξει, θέλω να το ακούσετε. Λοιπόν, επιστρέφουμε στην υποψηφιότητα του κυρίου Φραγκούλη που τη στηρίζει ο κ. Καλύβας, ο οποίος είναι εδώ μαζί μας σήμερα. Καλημέρα σας, καλώς μας ήρθατε κύριε Καλύβα, δυσέβρετος βέβαια, έτσι τον προσπαθώ πολλές φορές για άλλα θέματα που γνωρίζει πολύ καλά το αγροτικό και το μεταποιητικό κομμάτι που είναι πολύ σημαντικό για την έρευνα, το οποίο δεν υπάρχει σε βαθμό που θα θέλαμε και χαίρομαι πάρα πολύ που είστε εδώ σήμερα. Καλημέρα Μαρία. Καλημέρα. Καλημέρα Βαγγέλη. Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας. Τώρα τι να πω, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα λόγια σου. Έχουμε φτάσει στην εποχή που θα πρέπει να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας προκειμένου να πάμε τον τόπο μας λίγο παραπέρα. Mm-hmm. Σε πρώτη φάση αποδέχτηκα μια πρόταση από τον αγαπητό μου φίλο τον Μανώλη τον Φραγκούλη προκειμένου να κατέλθουμε στις εκλογές στις δημοτικές και να δώσουμε κάποιο άλλο αέρα. Εγώ στη δικιά μου την νοοτροπία και γλώσσα θα πω ότι τουλάχιστον στον τομέα το οποίο με αφορά η άμεσα πρέπει να αλλάξουμε ταχύτητα. Mm-hmm. Θα ξεκινήσω κάνοντας μια ερώτηση. Πότε θεσπίστηκε ο ρόλος του Αντιδημάρχου Αγροτικών Θεμάτων στο Δήμο Ιεράπετρας? Αν δεν με απατάει η μνήμη μου, πρέπει να είναι την πενταετία που έχει περάσει. Την τετραετία. Επειδή λοιπόν θεσπίστηκε ο θεσμός, πιστεύω ότι είναι ώρα να αποκτήσει και κάποιο χαρτοφυλάκιο, δηλαδή, το συγκεκριμένο κομμάτι. Δηλαδή χωρίς ουσία, θέλετε να πείτε, όχι, για ταμπέλα. Όχι, σε πρώτη φάση καλώς έγινε και θεσπίστηκε. Σε δεύτερη φάση, επειδή ο πρωτογενής τομέας είναι ένας πυλώνας ανάπτυξης για τον τόπο μας, δεν είναι κάτι το οποίο έγινε τα τελευταία χρόνια. Mm-hmm. Μιλάμε από τη δεκαετία τέλη του 60, αρχές 70, έχουμε μπει στο κομμάτι αυτό δυναμικά. Και παράλληλα με τον τομέα του τουρισμού, ο οποίος μπαίνει σιγά σιγά και αυτό σε τροχιά ανάπτυξης, θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει η κατάλληλη ομάδα, ο κατάλληλος δήμαρχος, προκειμένου αυτό το πράγμα να βγει σε πρόγραμμα και να αρχίσει να υλοποιείται σιγά σιγά. Θα σου δώσω ένα πολύ πολύ απλό παραδειγματάκι. Πριν δύο εβδομάδες συνάντησα ένα πολύ καλό φίλο, παραγωγό, επαγγελματία, υπόδειγμα, ο οποίος είχε κάνει τις διακοπές του στην Τουρκία. Το συνάντησα στην παραλία πριν δύο εβδομάδες λοιπόν και μου λέει, ρε Μάνο, είμαστε 100 χρόνια πίσω. Από πού? Από τους Τούρκους. Χωρίς να θέλω να υποτιμήσω το λαό της Τουρκίας. Δηλαδή αν πας στην Ατάλεια μέχρι και επειδή στην Ατάλεια μπαινοβιώνω αρκετά χρόνια λόγω των δραστηριοτήτων μου, την έχω ζήσει από πριν το 2000 και τη ζω σχεδόν κάθε δεύτερο χρόνο είμαι εκεί. Αυτό λοιπόν που μπορεί να γίνει εδώ πέρα, οι δυνατότητες που έχει ο τόπος με τη δυναμική που έχει στον πρωτογενή τομέα και στον τουρισμό, είναι ένα ερέθισμα για πολλούς εκτός Κρήτης, εκτός Ελλάδος, να έρθουν και να κοιτάξουν σοβαρά. Και θα δώσω άλλο ένα παράδειγμα. Από το πανεπιστήμιο το οποίο αποφύτησα εγώ από το Βαγενίγκεν έχουν κάνει επισκέψεις δύο φορές. Ολλανδία, ναι. Ναι, οι Ολλανδοί από το Βαγενίγκεν με τους καθηγητές και φοιτητές, προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς, για να δούνε το φράγμα. Ναι. Αυτό ναι, σημαίνει ότι υπάρχει. Τι σου λένε, εγώ είμαι υπεύθυνος, ας πούμε, για αγροτικούς δρόμους, άντε και να δούμε και την Αγρέξ μετά από 30 χρόνια. Που την κουβεντιάζουμε, το σπίτι του αγρότη ή δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να είναι. Όλα αυτά είναι πάρα αυτά πολύ ωραία. Αυτά τώρα τα κουβεντιάζουμε και τα ξαναβάζουμε και σε κάθε. Δηλαδή αρχίζω και τα μίζομαι με όλα αυτά. Πρακτικά τι υπάρχουν θα κάποια κάνουμε, θεματάκια. Γιατί λέτε τώρα ότι θα κάνουμε αυτό, δηλαδή καταλαβαίνω πρακτικά που το πάρω. Πρακτικά είναι κάποια τι θέματα. Τι μπορεί να κάνει ένας Δήμος. Ένας μπορεί δήμος. Να κάνει ένας Δήμος πράγματα σε ένα τομέα που δεν είναι αρμόδιο. Δηλαδή, δεν είναι δηλαδή το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, αυτό σε ρωτώ. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, λοιπόν, μια και το θέτουμε έτσι. Μέχρι που είναι τα όρια του Δήμου, δηλαδή υπάρχει. Τα όρια, να σας παραπέμψω στη χθεσινή δήλωση της Υφυπουργού Υγείας, της κυρίας Αγαπηδάκη, η οποία λέει κατά λέξη, το έχω σημειώσει, οι Δήμοι πρέπει να παίζουν ενεργό ρόλο για την πρόσκληση, ας πούμε, γιατρών. Να. Στα νοσοκομεία, ένα παράδειγμα. Να. Στο Υπουργείο Γεωργίας οι άνθρωποι είναι για να φιλτράρουν τα διάφορα θέματα και να βγάζουν κατευθυντήριες. Το φιλτράρισμα όμως πώς προκύπτει? Από το τι θα πει κάποιος, κάποιοι
και τα λοιπά και τα λοιπά, που θα φτάσουν με υπομνήματα στο Υπουργείο. Mm-hmm. Μία πρόταση την οποία έχουμε στο πρόγραμμά μας είναι η δημιουργία παρατηρητηρίου τιμών, τόσο ποσοτικών όσο και ποιοτικών. Mm-hmm. Και δεν αναφέρομαι σε τιμές, πόσο πήγε η ντομάτα, το αγκουμπράκι σήμερα, πόσο θα πάει αύριο, πόσο θα πάει μεθαύριο. Αλλά είναι ένα εργαλείο το οποίο εγώ το ξέρω πρώτο χέρι από τις σπουδές στην Ολλανδία, από τη ζωή μου εκεί πέρα και από τη δραστηριοποίησή μου εκεί πέρα, το οποίο ουσιαστικά δημιουργεί μια τράπεζα δεδομένων σε ό,τι αφορά τον πρωτογενή τομέα. Δηλαδή, τι φυτεύεται, πότε φυτεύεται, πόσα στρέμματα είναι, πόσα είναι αρδεύσιμα, πόσα είναι μη αρδεύσιμα, τι καταναλώσεις γίνονται, πόσο είναι το εργατικό δυναμικό που απαιτείται, πόσο. Δημιουργείς μια βάση πρωτογενών στοιχείων. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε ότι με τα πρωτογενή στοιχεία μπορούμε να εξάγουμε συμπεράσματα. Κάνοντας κάτι τέτοιο στο Δήμο που είναι εφικτότατο, μάλιστα το έχει οθετήσει η Περιφέρεια και έχει κάνει το ανάλογο σύστημα για τον τουρισμό, που είναι ο δεύτερος πυλώνας ανάπτυξης και για μας. Από τη στιγμή λοιπόν που υπάρχει έτοιμο, εγκατεστημένο αυτό το μοντέλο, μπορούμε κάλλιστα, σε συνεργασία πάντα με την Περιφέρεια και τους φορείς, να έχουμε εδώ πέρα το όργανο το οποίο ουσιαστικά πιστοποιημένα, ανά πάσα ώρα και στιγμή, θα δίνει τα αποτελέσματα και θα χαράσει την πολιτική σε που πρέπει. Πολλά, ωραία. Ναι. Αυτό είναι ένα κομμάτι, για παράδειγμα, είχαμε την υπόθεση του E-Coli. Αν θυμάστε καλά, πολύ το θυμάστε καλά. Πάρα πολύ καλά. Πήραμε κάποιες αποζημιώσεις λόγω των υπόλοιπων που κινήθηκαν στην Ευρώπη και επειδή δεν ήμασταν έτοιμοι να έχουμε στοιχεία δικά μας. Δεν είμαστε συνεταιρισμένοι. Δεν είναι μόνο. Χρησιμοποιήθηκαν με την καλή έννοια η λέξη οι ομάδες παραγωγών. Σωστά. Προκειμένου να βγει ένας μπούσουλας. Σωστά. Εάν υπήρχε αυτό το παρατηρητήριο, με απλά ένα enter θα ήξερες τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή ποια είναι η κύρια ζημιά του κλάδου του τόπου σου. Αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο για μένα είναι απαραίτητο και είναι ένα εργαλείο το οποίο θα μπορέσει να χαράξει αργότερα τεκμηριωμένα. Στατιστικά λοιπόν στοιχεία θα συλλέγονται είτε βροχοπτώσεων παράδειγμα. Το οποίο θα μπορεί να το χρησιμοποιήσει και ο παραγωγός στο τέλος της χρονιάς και να πει ο μέσος όρος είναι κυμαίνεται σε αυτά τα επίπεδα, εγώ που είμαι, άρα μπορώ να βελτιωθώ και ούτω καθεξής. Ωραία. Αυτό είναι ένα καλό εργαλείο. Είναι ένα εργαλείο το οποίο είναι. Δίνει στοιχεία και καθορίζει πολιτικές του Δήμου. Είναι η αναπτυξιακή πηξίδα. Είναι η αναπτυξιακή πηξίδα για το Δήμο μας. Όσον αφορά τον πρωτογενή τομέα. Αυτό είναι ένα εργαλείο το οποίο μπορεί να το χρησιμοποιήσει ο καθήλυνα αρμόδιος αντιδήμαρχος αγροτικών θεμάτων που δημιουργήθηκε την τελευταία τετραετία, όπως μας είπατε. Αυτό είναι ένα εργαλείο το οποίο θα μπορεί να το χρησιμοποιήσει ο πολίτης της Ιεράπετρας, διότι τα στοιχεία που εξάγονται θα μπορέσει να το χρησιμοποιήσει ο υπεύθυνος ή ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, θα μπορεί να το χρησιμοποιήσει ο αρμόδιος αγροτικών θεμάτων της περιφέρειας, προκειμένου να ενισχύσει τα θέματα τα οποία θέτει στα υπομνήματά του προς την κεντρική εξουσία. Θα μπορεί να έρθει επιστροφή πληροφορίας πίσω. Θα έχεις ένα δούνε λαβήν της πληροφόρησης από την πηγή ουσιαστικά της παραγωγής. Γιατί η Ιεράπετρα δεν είναι ένα τυχαίο μέρος. Ας πούμε εδώ, κύριε Καλύβα. Ορίστε. Δεν βοηθάει σε αυτό το ΟΣΔΕ, ας πούμε, όσον αφορά την παραγωγή. Το ΟΣΔΕ, δίνει μόνο την παραγωγή. Το ΟΣΔΕ ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι δεν συμπεριλαμβάνει το 100%. Εδώ μιλάμε για πραγματικά στοιχεία τα οποία θα αφορούν. Να. Και όχι μόνο το ΟΣΔΕ, και όχι μόνο το ΟΣΔΕ, το οποίο είναι για άλλους λόγους. Ναι, κατάλαβα. Και κλιματολογικά. Μπορεί βέβαια. Βροχές, παράδειγμα. Ναι, τα πάντα. Εκεί καταγράφονται τα πάντα. Δηλαδή και θα είναι καταρχήν είναι πιστοποιημένο όργανο. Θα μπορεί να χρησιμοποιηθούν όλα τα δεδομένα, για παράδειγμα, σε μια κακοκαιρία. Δεν θα χρειάζεται να παλεύουμε, μα ήταν τυφώνα, δεν ήταν τυφώνα, όχι ήταν 10 ταμποφόρ, δεν ήταν 11, όχι ήταν 9 κτλ. Κατάλαβα. Μάλιστα. Λοιπόν, ωραία. Ξεκινάμε λοιπόν από τη βάση. Αυτό. Αυτό είναι μια βάση. Ένα δεύτερο κομμάτι το οποίο για μένα είναι απαραίτητο και έχουμε κάνει ομοιρικές μάχες με τους ανθρώπους οι οποίοι τόλμησαν να δυσφημίσουν τα προϊόντα της πόλης. Θυμάστε τι είχε γίνει με την έκθεση Τζανάκη, με τους γιατρούς που είχαν έρθει εδώ πέρα στη Διμερίδα και όλα αυτά. Για μένα θεωρείται αδιανόητο να μην υπάρχει μια θωράκιση της παραγωγής. Της Ιεράπετρας. Εννοείται σε επικοινωνιακό επίπεδο, ας πούμε, σε διαφήμιση. Σε επικοινωνιακό πούμε, και σε προστασία. Ωραία. Δηλαδή, ας πούμε, με το που γίνεται μια εξαγγελία. Τι φυτοφάρμακα υπάρχουν. Ναι. Υπάρχουν, ας πούμε, τα υλικά συσκευασίας φυτοφαρμάκων τα οποία τα βρίσκουμε στους κάδους. Και το λέω πολλές φορές ότι αυτά αυτό θα πρέπει να συλλέγονται. Αυτό είναι ένα κομμάτι που αφορά τη διαχείριση, ναι, τη διαχείριση γενικών.
γενικώς των υπολοιμάτων. Έτσι. Αν θέλετε, το είπα ως παράδειγμα. Σε αυτό το κομμάτι υπάρχει μια νομοθεσία συγκεκριμένη. Για το έδαφος, κύριε Καλύβα. Δηλαδή, όταν ρίξεις. Ας το, κύριε Καλύβα, το γιατί με. Γιατί είναι μου, λοιπόν, για το, να για το συγκεκριμένο θέμα. Μαζί σου, μπορεί να παίζουμε σφαλιάρε μετά, αλλά οκ. Okay, για το αέρα, θέμα ναι. Το συγκεκριμένο, ναι. Υπάρχει μια νομοθεσία. Παράδειγμα. Υπάρχει έτσι. Μια νομοθεσία. Ναι. Η οποία δυστυχώς στον τόπο το δικό μας ή δεν έχει μεταφραστεί σωστά ή δεν έχει γίνει κατανοητή. Mm. Δηλαδή δεν μπορεί να βρίσκει τον πελάτη, εντός εισαγωγικών να, να βρίσκει τον πελάτη, ο αγρότης, για ό,τι γίνεται στο Δήμο. Είτε είναι χαρτόκουτες αυτές, είτε είναι αγρότης. Που είναι ο νόμος λέει ξεκάθαρα. Για την, μα δεν είναι την όλη ευθύνη. Όλα τα είναι γρουσουζιά, είναι. Είναι γρουσουζιά. Ο νόμος όμως λέει ξεκάθαρα. Το λέω ειρωνικά, έτσι. Την ευθύνη. Είναι. Εγώ δεν ξέρω κανένα, σαν γεωπόνος τουλάχιστον, δεν ξέρω κανένα παραγωγό να φυτεύει σπόρους και να κόβει χαρτοκιβώτια. Ναι. Ούτε να κόβει φελιζόλ, ούτε να κόβει νάιλα, ούτε να κόβει ξύλα, ούτε να κόβει κατασκευές, ούτε τίποτα. Εγώ ξέρω φυτεύουν και κόβουν τα απορροκυπευτικά τους και μάλιστα από τα καλύτερα απορροκυπευτικά στην Ευρώπη. Έτσι. Ο νόμος λέει ξεκάθαρα ότι την ευθύνη της περισυλλογής την έχει ο παραγωγός. Ποιος παραγωγός? Ο παραγωγός των υλικών. Να. Αυτό το λέει ο νόμος ξεκάθαρα. Δηλαδή θα φέρει το έχει διατυπώσει εταιρεία. Ξεκάθαρα κατόπιν παρεμβολής μου ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος που είχε έρθει εδώ στην Ιεράδρα. Για τα νάιλον. Και για τα νάιλον και για τα κυβότια. Δεν είναι τυχαίο ότι η εταιρεία, κριτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στη βιομηχανία παραγωγής πλαστικών, κάνει ανακύκλωση και περισυλλογή εδώ και 30 χρόνια. Γιατί είναι το θέμα της εταιρικής ευθύνης. Να. Ναι, το ίδιο όμως ισχύει και για όλους τους υπόλοιπους. Ποια υποχρέωση έχει ο Δήμος? Να υποδείξει τα σημεία τα οποία σε συνεργασία με τους παραγωγούς των υλικών θα συλλέγονται μαζικά και θα τα παίρνουν οι παραγωγοί να τα κάνουν ό,τι πάντως νομίζουν. Εμείς εδώ δίνουμε ιδιαίτερο βάρος στο περιβάλλον και το εννοείται, αν μας ακούτε το εννοείται. Γιατί δεν είναι, περιβάλλον δεν είναι μόνο το πράσινο, το αστικό ας πούμε στην πόλη. Περιβάλλον και το τι αναπνέμε. Είναι και το ακριβώς. Περιβάλλον είναι και το ότι δουλεύει ένα πυρηνελαιουργείο για παράδειγμα, το οποίο μολύνει την ατμόσφαιρα και γίνεται αποπνικτική ώρες-ώρες, το ζήσαμε φέτο και δεν μπορούσαμε να κάτσουμε το στην παραλία. Δεν μπορούσα να βγει στο μπαλκόνι. Και αυτό είναι ένα υπόλοιμα αγροτικό. Και αυτό διέπεται από κανόνες. Το θέμα είναι κατά πόσο μπορείς να αντιληφθείς την νομοθεσία, να καλέσεις στο τραπέζι σε συνεργασία τους εμπλεκόμενους, είτε παραγωγός είναι αυτός, είτε μεταποιητής, να το πούμε έτσι για το. Το πυρηνελαιουργείο ελέγχθηκε, νομίζω, αν θα με διορθώσετε άμα κάνω λάθος, ελέγχθηκε και βρήθηκε σύνομο στις όλες τις διαδικασίες του. Δεν ήταν κάτι το οποίο παρανομούσε. Οπότε, όλα είναι σχετικά. Πέραμε. Τώρα δηλαδή, να παίξουμε με τις λέξεις. Όχι, απλά επειδή αναφέρατε. Λοιπόν, η ευρωπαϊκή πολιτική, αν το πάρουμε από εκεί, συζητούν για την ΑΚΑΠ. Τι λέει η νέα ΑΚΑΠ? Έμφαση στο περιβάλλον. Ευαίσθητη στο περιβάλλον. Είμαστε ευτυχώς, σαν περιοχή, τουλάχιστον οι θερμοκηπιακές καλλιέργειες και η υλοκαλλιέργεια, από τους λίγους στην Ευρώπη που είμαστε πάνω από 98% πιστοποιημένοι. Και ολοκληρωμένη διαχείριση, έτσι. Αυτό ακριβώς. Πιστοποιημένοι στην ολοκληρωμένη διαχείριση. Αυτό σημαίνει ότι δίνει τα plus bonus που θα μπορούσαμε να περιμένουμε στο πρόγραμμα που θα εξαγγελθεί για την επόμενη σεζόν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μιλάμε τώρα για, δουλεύει σύνομα το πυρηνελαιουργείο, το οποίο ουσιαστικά μεταφέρει πυρήνα προς επεξεργασία, όχι από το χώρο παραγωγής, από το Δήμο ή την κοινότητα ή το νομό, αλλά μεταφέρει και από Ηράκλειο και από Ρέθυμνο και από και από. Αυτά, αν λάβει κανένας την ΚΑΠ υπόψη του, θα έπρεπε να υπάρχει μπάρα στα μπαχιά μου για να λέει «Ποπ, εδώ είμαστε». Εμείς το επίπεδο του άνθρακα θα το διαχειριστούμε στο Δήμο μας. Δηλαδή τα πράγματα είναι τελείως ξεκάθαρα. Το θέμα είναι πώς θα αντιλαμβανόμαστε, πώς θα εφαρμόζουμε και πώς συνεργαζόμαστε. Που παλιά πήγαινε στα αριάκια, στους παραπόταμους κλπ. Αυτό το, πες το, το κατσίγαρος. Κατσίγαρος. Έτσι. Και το οποίο δεν ήταν ό,τι καλύτερο, έτσι, χωρίς επεξεργασία, γιατί μπορεί να υπάρξει και επεξεργασία και να γίνει λίπασμα, αν το έχω καταλάβει σωστά. Πάρα πολύ έχει ωραία. Πολλά... Και υπάρχουν ναι, ανθρώποι. Αλλά θα πρέπει να το δούμε. Υπάρχουν στη βάση... επιστήμονες στο εξωτερικό που ουσιαστικά χρησιμοποιούν το απόβλητο, να το πούμε έτσι, προκειμένου να κάνουν προϊόν και να αναπτύξουν επιχείρηση. Εδώ το πρόβατο, παιδί μου, και δεν λέω το μαστουρωμένο τώρα, παιδί, των ημερών,
το πρόβατο, το μαλλί γίνεται λείπασμα. Έτσι, έχω όλα φτάσει γίνεται. Δηλαδή σε ένα τέτοιο. Όσοι ασχολούνται με την βιολογική καλλιέργεια ξέρουν ότι οι πηγές αζότου προέρχονται συνήθως από σφάγη. Λοιπόν, πάμε τώρα εδώ, γιατί είναι. Πάμε στα της καθημερινότητας που ξέρω ότι έχει ένας παραγωγός και έχει τον αγροτικό του δρόμο, βρε παιδί μου, πρώτα απ' όλα. Ο αγροτικός δρόμος είναι εκ των ουκ άνευ. Δηλαδή, να βγάζουμε τώρα προϊόντα τα οποία τα ζηλεύουν σε όλο τον κόσμο και να σκέφτεται ο παραγωγός, φεύγοντας για παράδειγμα από την περιοχή του Καπιστρίου, ότι θα κατέβει κάτω και η ποιότητα σούπερ που έχει βγάλει να φτάνει, ας πούμε, στο δημοκρατήριο και να έχουν φάει το χτύπημα. Εκεί είναι κάποια πράγματα τα οποία. Χρήματα, ρε παιδί μου, δεν δίνει. Είναι χιλιόμετρα. Το θέμα είναι κατά πόσο θα το κάνει αυτό. Κοίτα, είμαι της άποψης ότι. Εντάξει, το πρόβλημα είναι πρόβλημα. Υπάρχει. Το να το κοιτάζουμε απλά και να το συζητάμε. Και να το διαπιστώνουμε. Και να το διαπιστώνουμε δεν δίνει, δεν πάμε παραπέρα. Ξεκινάς και κάνεις ένα κομμάτι σήμερα, ένα κομμάτι αύριο. Οργάνωση. Ξεκινάς, δηλαδή. Οργάνωση. Βάζεις στο στόχο τι θέλω να κάνω. Θέλω το προϊόν να πηγαίνει. Σωστά στον προορισμό του. Δεν είμαστε, ο παραγωγός δεν είναι υπεύθυνος να παράξει ποιότητα στο θερμοκηπείο του μόνο. Η νοοτροπία ποια είναι? Είμαι υπεύθυνος των προϊόντων μου που παράγω μέχρι την ώρα που θα το πάρει ο καταναλωτής για να το φάει. Γι' αυτό βλέπουμε και τελευταία πολλοί παραγωγοί, επιχειρηματίες που έχουν μπει σε αυτή την νοοτροπία. Κάνουν τις δικές τους συσκευασίες με την επωνυμία τους, με το ένα, με το άλλο. Και πηγαίνει. Μεταπίστη που πεις και πηγαίνει το προϊόν επώνυμα πλέον στον καταναλωτή. Και η Μαρία θα πάει στο μανάβι και θα πει: θέλω ντομάτες στο Βαγγέλη. Έτσι. Τέλος. Γιατί τις ξέρω, γιατί τις εμπιστεύομαι. Γιατί. Και ερχόμαστε εδώ για να το κάνουμε και λίγο έτσι πιο. Να βάλουμε λίγο σαλτσούλα και λίγο ζουμάκι. Μέσα στα πλάνα, μέσα στο σχέδιο, είναι το να καθιερώσουμε την ανοιχτή εβδομάδα των παραγωγών, της παραγωγής. Που σημαίνει ότι για μία εβδομάδα, για δύο εβδομάδες, στην καρδιά της παραγωγής, συνήθως το χειμώνα θα είναι αυτό που είμαστε, η μοναδική περιοχή που παράγει στην Ελλάδα και σε πολλά μέρη της Ευρώπης, να έρθει να επισκεφθεί κόσμος το χώρο που γίνονται οι παραγωγοί. Αυτό να επισκεφθεί. Το επιζητούν, το έχω ακούσει και παλιού. Το ξέρω. Και αυτό γίνεται στην Ολλανδία 40 χρόνια. Θα έπρεπε να υπάρχει αυτό. Και σαν έκθεση, ας πούμε. Μάλιστα. Έτσι, αυτό βλέπουμε και γίνεται πολύ ζερζελές για τα επισκέψιμα ενοποιία. Να. Έτσι. Και πάει πολύ κόσμο. Στην Κρήτη είχαμε την ευτυχία να δημιουργήσουμε με ιδρυτικό μέλος στο συγκεκριμένο εγχείρημα το Δίκτυο Οικοτεχνών Κρήτης. Αυτό θα μπορούσε να επεκταθεί στο δίκτυο επισκέψιμων μονάδων, το οποίο επιδοτείται για με τα καινούργια προγράμματα ούτως ή αλλιώς. Δηλαδή, όπως γίνεται και στην Ολλανδία. Όπως γίνεται και στην Ολλανδία, για μία εβδομάδα, τηρώντας τα φυτογειονομικά μέτρα, έρχεται το σχολείο, για παράδειγμα, να πιάσει την νέα γενιά, να μάθει τι γίνεται, πώς γίνεται, την επικονίαση, πώς δουλεύει ο βομβίνος. Ό,τι ντομάτα, παιδί μου, δεν είναι από το σούπερ μάρκετ, ότι κάποιος στιγμικεύει. Για να χαριτολογήσουμε και λίγο, έχει γίνει μια ερώτηση δημοσιογραφικά σε παιδιά στην Ολλανδία. Από πού παίρνουμε το γάλα. Η απάντηση των 90% ήταν από το σούπερ μάρκετ. Και τότε ανοίξανε τις ανοιχτές εβδομάδες προκειμένου να πάνε να δουν μια μονάδα. Πώς θα προσεγγίσουν αυτές τις μονάδες όταν το δικό δίκτυο που αναφέρατε προηγουμένως δημιουργεί την ντομάτα την οποία θα έπρεπε να κατέβει αλφα σάλτσα. Λοιπόν, και, όλα και αυτά. Όλα αυτά που να κάνουν ένα ωραίο υπάρχει ένα οδικό δίκτυο το οποίο θα πρέπει να το χρησιμοποιήσουν αυτά τα παιδιά και για την ασφαλειά τους και γενικά για την ασφαλειά. Αυτό ακριβώς, γι' αυτό και είναι πάντα πρωταρχικό το νούμερο ένα θέμα το οποίο μπαίνει σε όλους τους συνδυασμούς, πιστεύω, δεν είναι μόνο το δικό μας. Είναι τη βελτίωση του οδικού δικτύου. Το αγροτική οδοποιία σημαίνει αυτό. Ότι φεύγω από το σχολείο, το δεύτερο δημοτικό, από το πρώτο δημοτικό, με ένα λεωφορείο, το οποίο θα μπορεί να προσεγγίσει τη μονάδα του Βαγγέλη, της Μαρίας, του Μάνου κτλ. Αυτό, φέρνοντας άλλο ένα παράδειγμα, ότι δουλεύει και πάει και πάρα πολύ καλά, το διαπιστώσαμε τα τελευταία χρόνια με την Κινσέπ του Τάστικου, στο οποίο και εκεί είμαι μέλος. Έχουμε καθιερώσει, για παράδειγμα. Βραβεία πολλά, εντάξει, αυτά είναι όταν κάνεις κάτι, ο κόσμος και το δέχεται, το αποδέχεται και το επαινεί. Με τον Επτάστητο λοιπόν τι καταφέραμε? Να καταφέραμε στην καρδιά του χειμώνα,
κατά την Παγκόσμια Εβδομάδα της Ελιάς να φέρνουμε κόσμο από το εξωτερικό, επισκέπτες, οι οποίοι έρχονται εδώ πέρα στην Ιεράπετρα προκειμένου να συμμετάσχουν σε αυτό το κομμάτι. Mm-hmm. Ελαιοσυλλογή, συγγνώμη, αρχαιών ελαιών, ελαιοποίηση κτλ. Κτλ. Αυτό το πράγμα μπορεί πανεύκολα να μπορεί να επεκταθεί. Έτσι. Δηλαδή η είτε περιοχή. Στην ντομάτα, είτε στο αγκούρι, είτε στο χαρούπι, δεν ξέρω πού αλλού. Ναι. Η περιοχή δίνει ερεθίσματα. Δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Έτσι, μπράβο. Έτσι, και για να το πετύχει και αυτό, υπάρχει και μια, σαν πρόταση, θα το πω, υπάρχει μέσα στο πρόγραμμά μας. Mm-hmm. Προχωράμε άμεσα σε αδελφοποιήσεις με δήμους mm-hmm. του εξωτερικού mm-hmm. κυρίως, mm-hmm. οι οποίοι έχουν κάποιο κοινό προφίλ με εμάς. Ισραήλ, ας πούμε. Γιατί όχι και το Ισραήλ. Το λέω γιατί είναι πρότυπο σε πολλά πράγματα. Μάλιστα. Αυτό, ένα μικρό εγώ θα κράτος, επικεντρωθώ στην Ολλανδία. Δηλαδή έχουμε ένα μνημείο του Παύλου Κούπερ εδώ πέρα. Σωστά. Το οποίο θα μπορούσαμε κάλλιστα να το εκμεταλλευτούμε ρηπή οφθαλμού mm-hmm. σε συνεργασία με την πρεσβεία την Ολλανδική. Σε συνεργασία με τον Βαγενίγκεν που προείπαμε πριν, που στέλνει ερευνητές για να επισκεφθούν το φράγμα. Και να δημιουργήσεις μία σχέση αναπτυξιακή πάνω στο συγκεκριμένο κομμάτι. Το οποίο τι εμπεριέχει. Εμπεριέχει δούνε και λαβήν πληροφόρησης, δούνε και λαβήν know-how και το πιο σημαντικό από όλα, επειδή ακούω πολλά για το ΤΕΙ, το ένα, το άλλο και δεν ξέρω και εγώ τι. Mm. Σαν περιοχή έχουμε τα ερεθίσματα τα οποία αναζητάει ένας ερευνητής mm-hmm. προκειμένου να ασχοληθεί. Γιατί δεν το κάναμε τόσα χρόνια τώρα. Είμαστε εδώ, είμαι εδώ προσωπικά και πιστεύω να με εμπιστευτεί ο Δημότης της Ιεράπετρας για να το κάνουμε πράξη. Εγώ επειδή έχω ζήσει πάρα πολλά χρόνια στην Ολλανδία και έχω πάρει κάπως και την νοοτροπία, για μένα δεν υπάρχει, δεν γίνεται. Το θέμα είναι να βρεις τους κατάλληλους ανθρώπους, να κάνεις τις κατάλληλες συνεργασίες, να έχεις όραμα και να το εκτελέσεις. Δεν είναι δύσκολα τα πράγματα. Απλά πρέπει να πιστέψουμε. Έτσι, σωστά. Δηλαδή, και πρέπει να δοθεί. Φαντάσου στην απεργία του 12 να. Που πετάγαμε τα προϊόντα σόριδων, mm-hmm. επειδή σεβόμενος στον κόπο μου να παράξω προϊόντα, να στέλνω στην Ολλανδία σε παιδιά βιολογικά ντοματίνια, σε κουπάκια, να. Ποτηράκια εκείνη την εποχή. Μπήκα στη διαδικασία, δεν πετάω τον κόπο μου. Θα το μεταποιήσω. Σωστά. Και φτάσαμε. Την ωραία μαρμελάδα. Μαρμελάδα, χυμό κτλ. Με παγκόσμια βραβεία. Δηλαδή δεν υπάρχει κάτι το οποίο να μην γίνεται. Τώρα κάτι ναι. στη μεταποίηση. Αυτό είναι ένα κομμάτι που και αυτό είναι στο πρόγραμμά μας. Γιατί δεν έχουμε πάει, ρε παιδί μου, ξέρεις, το λέω πολλές φορές. Αυτό το αγκουράκι το στραβό. Ναι. Γιατί δεν το κάνουμε το ουσί. Λέω εγώ τώρα χωρίς να είμαι. Εγώ έδινα σε, έδινα σε συνεργάτη μου χυμό. Από αγκουράκια, ναι. προκειμένου να τα χρησιμοποιήσει στη σαπονοποίηση του. Γιατί δεν κάνουμε ένα τζατζίκι. Όλα αυτά όμως δηλαδή, που συζητάμε έχουν ιδιωτική τώρα. Κατεύθυνση. Δεν είναι καθόλου ιδιωτική κατεύθυνση. Ο Δήμος πώς μπορεί να υποστηρίξει όλα αυτά. Αν δεν μπορεί ο Δήμος να τα υποστηρίξει, ποιο μπορεί. Λοιπόν, στο μυαλό το δικό μου είναι. Στο μυαλό το δικό μου, πώς το βλέπω, κοιτάζω μπροστά. Υπάρχει ο χώρος. Για μένα το ΕΦΙΑ για τα κτίρια είναι. Ο καταλληλότερος χώρος για να κάνεις αυτά πρώτα, εκεί πέρα. Θα τα διεκδικήσουμε και θα τα πάρουμε όταν έχεις επιχειρήματα να προλάβεις για τη χρήση. Σωστά. Εντάξει. Να. Το να πας να ζητήσεις κάτι για να το πάρεις για να είσαι τόχο. Πριν βγουν από το ΤΑΙΠΕ, δεν ξέρω και αυτά. Μάλιστα. Ένα το κρατούμε. Παραλία. Περνάμε μετά στη διαδικασία κάνοντας την ανοιχτή εβδομάδα και δημιουργώντας. Αυτή τη στιγμή έχουμε μονάδες μεταποιητικές, τυποποιητικές στην Ιεράπετρα που δεν τις ξέρουμε οι ίδιοι μας. Με δραστηριότητα σε όλο τον κόσμο. Να. Όταν σωστά. αυτά τα βάλεις όλα υπό μία ομπρέλα mm-hmm. και δώσεις και τη δυνατότητα, για παράδειγμα, για να κάνεις μεταποίηση, έχει πολλούς ανθρώπους στη λαϊκή, οι οποίοι θα κάνουν τον πελτέ τους, θα κάνουν το ένα, θα κάνουν το άλλο τους. Με παραδοσιακό τρόπο κτλ. Υπάρχει ένα σχέδιο, μια πρόταση, το να εκπονήσεις μια μελέτη σκοπιμότητας, κατά πόσο είναι εφικτό, mm-hmm. το να κάνεις μια βιοτεχνία, πιστοποιημένη, στην οποία ο κάθε δημότης θα έχει το δικαίωμα έναντι κάποιου δήμου. Δήμου δηλαδή αυτό. Ναι, το δήμου, δημοτικό. Αυτό, δημοτικό. Είναι μια πρόταση την οποία την είχα κάνει και στον νυν δημαρχό, mm-hmm. τότε με τις μαρμελάδες. Ναι. Αλλά εντάξει, πέρασε στο ντούχο. Το οποίο θα σου δίνει τη δυνατότητα να πας μέρος της παραγωγής σου, να το μεταποιήσεις σε πιστοποιημένο χώρο, τυποποιητήριο, μεταποιητήριο, mm-hmm. και να το βάλεις
κάλλιστα και στον πάγκο σου και να το προωθήσεις αλλού. Mm-hmm. Δηλαδή φαντάσου σε κάθε... Θέλει κάποια μελέτη, βέβαια, να δει αν είναι θέλει μια μελέτη σκοπιμότητας, να δεις τι βιωσιμότητα έχει, να δεις την ανάγκη. Βρε παιδί μου, εδώ έρχονται τουρίστες. Να σου πω, ας πούμε, ότι έχουμε 150 τόνους, πετάμε στα σκουπίδια κάθε φορά που θα πούνε για απεργία. Ναι. Έτσι το χαλαρό. Και όχι μόνο. Και τα β' γάμα. Αυτό δεν θα ήταν και ένα έσοδο για τον κόσμο που ψάχνει την αναζήτηση χρημάτων. Αυτό ακριβώς. Άρα καταλήγουμε ότι θέλουμε ένα αναπτυξιακό όργανο στο Δήμο. Ο Δήμος είναι επιχειρηματίας, θα σου πει τώρα κάποιος. Θα έπρεπε να είναι επιχειρηματίας. Θα έπρεπε, γιατί ουσιαστικά είναι η ομπρέλα των δημοτών. Ο Δήμος πρέπει να δημιουργεί τις προϋποθέσεις ώστε ο Δημότης να μπορεί να απευθυνθεί και να βρίσκει λύσεις. Το θέμα είναι χρειάζεσαι ανθρώπους οι οποίοι ακούνε, οι οποίοι έχουν την κρίση και επειδή φτάνει εκεί που φτάνει το θέμα, αυτός ο καταλληλότερος άνθρωπος για να το κάνει αυτό το πράγμα στην κεφαλή του Δήμου είναι ο Μανώλης ο Φραγκούλης, κακά τα ψέματα. Είναι ο άνθρωπος που ξέρει να ακούει, έχει την αντίληψη να κρίνει. Και από εκεί και πέρα ξέρει να επιλέγει συνεργάτες με τους οποίους μαζί θα προχωρήσει το επόμενο βήμα. Μάλιστα. Απλά, όμορφα και ωραία. Μάλιστα. Ωραία. Υπάρχει και μια άλλη. Ας πούμε, έρχονται το καλοκαίρι οι τουρίστες. Και συνήθως βλέπεις το Σάββατο φουλ τουρίστες στη Λαϊκή. Να. Θυμάστε ότι είχαμε μια δημοτική. Πάρα αγώνα, πολύ ωραία πάσα. Για πες τώρα. Πάρα πολύ ωραία πάσα. Λοιπόν, πρέπει να είμαστε. Δηλαδή, το πιο απλό πράγμα που θα μπορούσε να γίνει. Έχω γυρίσει αρκετά μέρη στον κόσμο και επειδή. Και πας πάντα και βρίσκεις. Και πάω πάντα και βρίσκω. Το παζάρι. Το σημείο αναφοράς κάθε τουριστικής πόλης, το σημείο αναφοράς, είναι το μέρος όπου ουσιαστικά, ειδικά σε περιοχές που έχουν παραγωγή. Έτσι. Είναι η λαϊκή τους αγορά. Είναι η δημοτική αγορά. Και παντού. Βλέπουμε ότι πόσα λεφτά δόθηκαν στα Χανιά για να γίνει αναστήλωση αγοράς. Σωστά. Αν πεις πόσα δόθηκαν εδώ πέρα για να γίνει αναστήλωση. Το θέμα είναι η αναστήλωση έγινε και πήγε στο. Ναι, και θα πληρώνουμε και πρόστιμα τώρα. Εντάξει, αυτά είναι. Είπαμε τι ικανότητα έχει ο καθένας προκειμένου να διαχειριστεί καταστάσεις. Δηλαδή, άρα θυμάμαι το πρόγραμμά σας αυτό να γίνει μια δημοτική αγορά, ας πούμε, και να στεγάσει τα προϊόντα μας, τα ωραία. Και να έρχονται οι τουρίστες, να μην ψάχνουν μόνο το Σάββατο, παραδείγματος χάρη. Είναι ένα θεματάκι λοιπόν, το οποίο αυτολεξεί όπως εμπεριέχεται στο πρόγραμμα, κινούμε τις απαραίτητες διαδικασίες για την αναβίωση της κεντρικής αγοράς και τη λειτουργία της σαν χώρο έκθεσης εμπορίας τοπικών προϊόντων, καθώς και μέρος επίσκεψης ντόπιων και ξένων επισκεπτών. Ναι, το ξέρεις ότι δεν μπορείς να βρεις ντοματίνι γεραπετρίτικο στα μανάβικα ή στα σούπερ μάρκετ. Είσαι εδώ και δεν ναι, πας εδώ και θες να βρεις το αγκουράκι της Ιεράλ. Δεν θα μπορεί να μην το βρεις. Θυμάσαι την εποχή που κατέβαινε στην καθημερινά στην, εκεί που είναι το Δημαρχείο τώρα ή έξω του Δημοτικού Συμβουλίου, τι γινόταν κάθε μέρα. Πόσοι ξένοι πέραναν από εκεί. Αυτό πόση λέω. Ζωή, πόση ζωντάνια υπήρχε. Ήταν σημείο κατά τεθέν. Δηλαδή τότε δεν υπήρχαν κινητά τηλέφωνα. Έλεγε ότι θα πάω εκεί, είναι σημείο συνάντηση. Θα πάω στην Αποβάθρα, του φίλου μου του Πανταζή τότε, του, που είχε τη Ζαλατέρια να το πούμε, να θυμηθούμε οι παλαιότεροι, ήταν σημείο συνάντησης. Αυτά τα σημεία συνάντησης τώρα, ευτυχώς υπάρχουν η παραγωγή της λαϊκής αγοράς πάνω που γίνεται μια φορά τη βδομάδα και βλέπεις ότι γίνεται κοσμοσφαιροί και το μεγαλύτερο ποσοστό των επισκεπτών είναι ξένοι. Γιατί αναζητάει ο ξένος, γνωρίζει το προϊόν της Ιερά Πέτρα στο εξωτερικό. Γιατί δεν δραστηριοποιούμαστε ένα-δύο χρόνια στην εξαγωγή. Αν είσαι τουρίστας, ρε παιδί μου, θα πας να το ψάξεις, να δεις την κουλτούρα της πόλης, τα προϊόντα. Μα αυτό τον τουρισμό θες. Δεν θες τον τουρισμό του Σακηδίου, μια σαλάτα στα τέσσερα, ένα μπουκάλι νερό και πάμε παραπέρα. Δεν είναι λίγο ξύμορο, ας πούμε, πόλης όπως η Αθήνα, που είναι μια απρόσωπη πόλη τεράστια, να έχει την κεντρική αγορά μέσα στο κέντρο της Αθήνας και κάποιες άλλες κεντρικές αγορές περιφερειακά, εκτός από τις λαϊκές αγορές που έχουν όλες τις πόλεις. Να μην έχει δημοτική αγορά ο χώρος που παράγει το τρόφιμα που τροφοδοτεί την κεντρική αυτό αγορά. Αυτό είναι τώρα το εξωφρενικό, το πώς κάποιοι αποφασίσανε για τον τόπο μη αντιλαμβανόμενοι αυτό που είπες μόλις τώρα. Να. Και δεν είναι κάποιοι τυχαίοι, είναι ανθρώποι οι οποίοι έχουν ζήσει, έχουν δει, έχουν ταξιδέψει, έχουν γνώσεις. Και όμως ήταν κατ' επιλογή το κλείσιμο. Δεν έγινε τυχαία. Δεν έγινε ένα σεισμός, έπεσε και ξανακάναμε την ανέγερση του κτηρίου και μείναν οι άλλοι απ' έξω. Το Ινάτι Βγαζημάτι ήταν εκεί, ελάχιστο τώρα αυτό. Τέλος πάντων, το θέμα είναι το αύριο. Για να γίνουν όλα αυτά, κύριε Καλύβα, μάνα μου, σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε και νερό νεράκι.
Εδώ τώρα υπάρχουν διάφορες προτάσεις που κατά καιρούς έχουν ακουστεί. Μάλιστα και ένα παιδί είχε κάνει μια μελέτη για προφράγματα, το θυμάσαι. Φοιτητής τότε είχε γίνει όλη αυτή η ιστορία. Τι θα κάνουμε, δηλαδή πρέπει να βρούμε νερό, να εξασφαλίσουμε. Είμαστε ξηροθερμική περιοχή, επιβαρημένη. Δεν ξέρουμε αύριο αν θα βρέξει με το τουλούμι και μετά ξανασυνεχίσει η ξηρασία. Κάπως πρέπει να βρούμε, και το λέει, το φαντάζομαι, τις έχω δει πολλές φορές και το αντιλαμβάνομαι πάρα ότι πολύ. Ότι πρέπει καλά να μαζευτούν, ναι, τα νερά, έτσι, να αυτό, μην πηγαίνει νερό στη θάλασσα. Ναι, αυτό είναι. Πες ένα μας θέμα. Τώρα εκεί, τώρα τι έχετε, γιατί είναι πρώτο το νερό. Το νερό εμείς το κατατάσσουμε μετά τους δρόμους, σαν δεύτερο σημείο, ναι, αναφοράς στον προγραμματισμό. Είναι αδιανόητο αυτή τη στιγμή να υπάρχουν καλλιεργητές εντός του Δήμου οι οποίοι να μην έχουν το δικαίωμα χρήσης νερού. Να. Ενώ νερό ουσιαστικά υπάρχει, ο γείτονας παίρνει νερό, να, ο άλλος γείτονας δεν παίρνει, για τον ΑΒΤ, ΓΑΜΑΔΕΛΤΑ. Δεν είναι απαραίτητα το ΕΒ, γιατί κάποιοι που είναι εκτός ζώνης πρέπει να κάνουν έτσι στο Δήμο και με διάφορα κριτήρια θα γίνει επιλογή. Να. Η Μαρία θα πάρει, ο Βαγγέλης δεν θα πάρει. Γιατί έτσι. Αυτό λοιπόν, το να υπάρξει μια ισονομία είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Ευτυχώς είμαστε σε μια φάση που μετά από τόσα χρόνια, θυμάμαι το φράγμα ξεκίνησε πριν γεννηθώ, ακόμα ουσιαστικά δεν είναι παραδομένο σαν έργο. Σωστά. Διόρθωσε με αν κάνω λάθος. Όχι, σωστά το λες. Και βλέπω αυτή τη στιγμή και γίνεται η κίνηση που έπρεπε να έχει γίνει από 30 χρόνια πριν. Ναι, να, έτσι, μπράβο, να ολοκληρωθεί. Mm-hmm. Σύμφωνα με τις μελέτες τουλάχιστον που γνωρίζουμε, σαν και εκλέκτορα στον ΤΟΕΒ, οπότε έχω μια σχετική γνώση και εικόνα, ναι. Το νερό θα είναι επαρκέστατο και ποσοτικά και ποιοτικά για το Δήμο για τα επόμενα χρόνια. Γίνεται μια πολύ σοβαρή επένδυση, μια αντικατάσταση με τον αγωγό και όλα αυτά που γίνονται με τα προφράγματα. Έχουν εξαντληθεί και κάποια άλλα έργα σχετικά με το περισυλλογή νερού, ωστόσο παραμένουν και κάποιες δημοτικές κοινότητες, όπως είναι στο Πανοχωριό, όπως είναι και σε άλλα χωριά τριγύρω που υπάρχουν νερά, τα οποία με τον ΑΒΓΔ τρόπο θα πρέπει να μαζευτούν. Να. Στο πρόγραμμά μας, στη διαχείριση του νερού, επειδή έχεις και τους κατατόπους του ΕΒ, σημαίνει ότι θα πρέπει να συνεργαστείς σοβαρά με τους κατατόπους οργανισμούς υγείων βελτιώσεων. Ήδη έχει γίνει μια αρχή με τις ενεργειακές κοινότητες. Έχει γίνει μια αρχή. Εγώ ξέρω ότι ο Δήμος είναι στα δικαστήρια για κάποια χρέη προς τον ΤΟΕΒ. Άρα δεν μιλάμε για σχέση τώρα συνεργασίας, εκεί μιλάμε για μια σχέση. Ναι, αλλά είναι τυπικό, σου λέει τώρα για τη Δήμαρχο. Ναι, ρε παιδί μου, το θέμα είναι να πάμε επί της ουσίας. Δεν μπορεί να είμαστε παράδειγμα αντρόγινο και να είμαστε σκοτωμένοι και μετά να λέμε ότι είμαστε στο σπίτι μια χαρά. Είμαστε. Ναι, για τα μάτια του κόσμου. Τέλος πάντων, θα πρέπει σε πρώτη φάση να γίνει μια αποκατάσταση των σχέσεων. Να δει ο καθένας το ρόλο του. Και να συνεργαστούν. Θέλετε δηλαδή ότι έχουν διαταραχθεί οι σχέσεις αυτές, έτσι ώστε δεν υπάρχει καλή συνεργασία. Ξέρεις κάποια σχέση που να έχει πάει στα δικαστήρια και να μην είναι διαταραγμένη? Εγώ δεν γνωρίζω. Μάλιστα. Προσωπικά. Αν έχεις εσύ αντίθετη άποψη, να τη συζητήσουμε. Άρα το πρώτο πράγμα είναι. Ο Δήμος, ας πούμε, τι μπορεί να κάνει για το νερό? Ο Δήμος μπορεί. Για να μην είμαστε πάλι όπως πριν. Για παράδειγμα, χρόνια, πριν από ένα μήνα περίπου έχει γίνει μια συνάντηση. Έχει κατέβει ο νέος Υπουργός Αγροτικών Αγροτικής Ανάπτυξης στη Στεία. Έχουμε κληθεί κάποιοι άνθρωποι προκειμένου να ακούσουμε τις τάσεις κτλ. Είναι βασική προτεραιότητα τα νερά γενικότερα παντού. Είναι βασική προτεραιότητα η αναδιάρθρωση του ΕΛΓΑ. Υπάρχουν κάποιες βασικές προτεραιότητες οι οποίες πρέπει να γίνουν. Σε αυτό το πράγμα τι μπορεί να κάνει ο Δήμος? Σε μια ερώτησή μου προς τον κύριο Αβγενάκη, τον Υπουργό, του λέω, ρε παιδί μου, εντάξει, ξεκίνησε το φράγμα, σταμάτησε, έχει κολλήσει κάπου, τι γίνεται? Και λέει, ελάτε με τα στοιχεία πάνω, τεκμηριωμένη, να τα βάλουμε, να του δώσουμε προτεραιότητα. Και πάμε στον ΤΕΒ και το συζητάμε σε μια γενική συνέλευση. Και ποιος θα πάει, θα πάρουμε τηλέφωνο, να στείλουμε, ρε παιδιά, εδώ έχουμε ζόρια και πρέπει να τρέξουμε. Ο Δήμος αυτό μπορεί να το κάνει. Πόσες φορές δεν επισκέφθηκε δήμαρχος ή αντιδήμαρχος τα κεντρικά γραφεία των Αθηνών προκειμένου να προωθήσει πράγματα κατεπήγοντα? Δεν το κάνει ο δήμαρχος μας αυτό? Θα μπορούσε να το κάνουμε πάρα πολύ πιο οργανωμένα και πιο συγκεντρωτικά και πιο συνεργατικά, προκειμένου να δείξουμε ότι το θέμα αφορά το Δήμο και όχι κάποιο εγωισμό ή δεν ξέρω και εγώ τι άλλο.
Ναι. Αγρέξ, να πάμε τώρα λίγο στην Αγρέξ. Μπορώ να κάνω μια παρένθεση. Επειδή μιλάμε για νερά. Και αγγίτ. Εκεί. Επειδή μιλάμε για νερά. Κάποια στιγμή, Θεού θέλοντος, θα έρθουν νερά. Εάν έρθουν απότομα νερά, ποια είναι η πολιτική μας προστασία πέραν του να μαζεύουμε τα νερά? Πολύ σωστά. Η πολιτική προστασία. Πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτό που ζητάμε να έχουμε? Επειδή τυχαίνει να έχω την προσωπική μου περιουσία, να το πω έτσι, την προσωπική μου μονάδα στην περιοχή των Λιβαδιών. Α, το οποίο θέμα είναι ένα τώρα. Θέμα που τα ρέματα και ο καθαρισμός των ρεμάτων και εμένα μου έχω ακούσει εκεί από το κεντρικό, έρχονται προς τα Λιβάδια. Εγώ έχω καρφώσει μέσα στο θερμοκήπιό μου μέχρι τα γόνατα, μέσα στο θερμοκήπιο, επειδή τα εγκάρσια νερά είχαν ανέβει πάνω από την επιφάνεια του χωραφιού. Γιατί κάποιοι έκλεισαν κάποια κανάλια προκειμένου, σου λέει δεν βρέχει, ξηρή περιοχή, και έχουν σταματήσει παλιά τα δίκτυα, τα λιβάδια όλα ήταν με κανάλια για να στραγγίζουν τα χωράφια. Τώρα τα πολλά νερά έχουν καταντήσει να δημιουργούν πρόβλημα. Εκεί που θέλουμε το νερό, κάπου το νερό μας δημιουργεί πρόβλημα. Όλα αυτά μπορεί εδώ να βγουν. Εδώ τώρα ναι, πώς μπορεί, υπάρχει κάποια πρόταση? Ήδη ξέρω ότι υπάρχει κάποιο, μελετάτε κάτι προκειμένου να ξαναγίνουν οι βάγκες, να το πούμε έτσι, στην περιοχή και να μαζευτούν τα νερά από εκεί. Ναι, γιατί εκεί... Τώρα για τα κανάλια, το να πηγαίνω και να μην βλέπω στον δρόμο από τα Καλάμια, να μην περνάει δεύτερο αυτοκίνητο δίπλα απ' άλλο, από τον κεντρικό δρόμο τώρα, κεντρικός δρόμος που ενώνει την Ιεράπετρα με τη Βαϊνιά μέσω Λιβαδιών, και να μην έχεις οπτική επαφή, να μην ξέρεις, να μην βλέπεις τη γέφυρα. Πριν από 2 χρόνια το καθαρίσαν, ήταν στην Πένα. Λες και πηγαίνεις σε άλλο τόπο. Τώρα, μα πας πάλι, δεν έχεις ορατότητα. Αυτό είναι αρμοδιότητα του Δήμου ή της περιφέρειας? Ανεξάρτητα της αρμοδιότητας, είναι αρμοδιότητα της περιφέρειας που σε συνεργασία με το Δήμο, όπως έχει γίνει τα τελευταία χρόνια, έχει καταστεί εφικτό να γίνεται εν μέρη κάποια δουλειά. Δεν κάνουμε μια δουλειά τώρα, καλοποίησαμε, φτιάξαμε, δείξαμε και τα αφήνουμε. Αυτό θέλει μια συνεχή συνεχή εγρήγορση και να προχωράς. Δεν θα περιμένεις να γίνει το καλάμι 5 μέτρα και από μένα αυτό, για να πας να ξανακαθαρίσεις. Τελευταία ερώτηση για αυτό. Υπάρχει, επειδή έχω ζήσει, επειδή έχω ζήσει και ζω ακόμα στην Ολλανδία, που είναι κατεξοχήν μια χώρα κάτω από το φάνη της θάλασσας και είναι γεμάτη κανάλια, είναι δημοτικό θέμα το να υπάρχει το εργαλείο, το τρακτέρ με τον καταστροφέα, το οποίο θα μπαίνει μέσα αλέθη, παίρνει το υπόλοιμα και φεύγει κατευθείαν και πάει στην κομποστοποίηση. Δηλαδή εδώ πέρα με 2 μηχανήματα, τα οποία το έχω πει επανειλημμένως στο Δήμο, 2 καταστροφείς, όχι αυτούς που έχουμε στα θερμοκήπια, 2 καταστροφείς κανονικούς για καθαρισμό ρεμάτων. Και να περνάει το εργολαβία σε ντόπιους να καθαρίζουν τα ρέματα, όχι το Σεπτέμβριο που περιμένουμε τη βροχή, να έχουν γίνει από το καλοκαίρι. Που όταν είναι καθαρό το ρέμα, δεν θα πάει κι ο άλλος εύκολα να πετάξει μέσα τα σκουπίδια του μαζικά. Ο χούρδος που λέμε, ο χαρδούβαλος, να κουτιά, να νάιλα, να το ένα, να το άλλο. Τώρα με τα καλάμια, ποιος με είδε? Ρίχτα εκεί πέρα και έχει ο Θεός. Και δηλαδή, αυτά τα πράγματα. Συνήθως πνίγεται ο ίδιος. Εντάξει, αυτά είναι τιμωρία της φύσης. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν τρόποι, υπάρχουν λύσεις. Το θέμα είναι να κάτσουμε να τις βάλουμε να δουλέψουν. Μάλιστα. Σε διέκοψα, Μαρία μου, στην Αγρέξ. Όχι, στην Αγρέξ τώρα, να πάμε μια βόλτα. Η Αγρέξ. Η Αγρέξ είναι μια. Είπαμε πριν ότι πρέπει να αλλάξει, πρέπει να υπάρχει τις μέρες που έχουμε τα προϊόντα τα καλά, δηλαδή Γενάρη, Δεκέμβρη, Φλεβάρι, αν δεν κάνω λάθος. Το χειμώνα, ναι. Το χειμώνα, να έχουμε και το εκθεσιακό μας κέντρο εκεί, που να μπορεί και ένας παραγωγός, ας πούμε, και του B2B, όπως το λένε, συναντήσεις να γίνονται και να γίνει κάτι άλλο. Συμμετέχω στα B2B του Ηρακλείου, το παγκρίτο B2B. Τι μπορούμε να κάνουμε εδώ τώρα? Για τον τουρισμό. Στην προσπάθεια που γίνεται να ενωθεί ο πρωτογενής τομέας με τον τουρισμό. Λοιπόν, αυτό το πράγμα θα μπορούσε να γίνεται κάλλιστα. Είναι προγραμματισμένο να γίνει ένα εκθεσιακό κέντρο. Το εκθεσιακό κέντρο δεν θα το δουλεύεις μια φορά τα 2 χρόνια. Σωστά. Μπορούν να γίνουν πολλές δραστηριότητες. Μία από αυτές τις δραστηριότητες, όπως είπες πάρα πολύ σωστά, θα είναι να γίνεται αυτό το πράγμα. Να έρχεται σε επαφή ο έμπορος
ή το κατάστημα από την Αθήνα, από την υπόλοιπη Ελλάδα, να είναι τα πράγματα να τα βλέπει, να κάνει τα B2B σε προκαθορισμένους χρόνους, να έχει την επαφή. Όλα αυτά συνδέονται με την ανοιχτή εβδομάδα. Όλα αυτά συνδέονται με το κομμάτι το οποίο, για παράδειγμα, πώς προωθούμε το προϊόν χοντρικά-χοντρικά. Θυμάστε την εποχή με το ρεκόρ Guinness με τη σαλάτα στην Ελλάδα. Ναι. Εάν εκείνη την εποχή είχαμε καθιερώσει και ένα διαγωνισμό γευσηγνωσίας τοπικών προϊόντων σε συνεργασία με τη Λέσχη Αρχιμαγειρών Κρήτης, με το Σύνδεσμο Ξενοδόχων, με την Περιφέρεια, με την Αντιπεριφέρεια, με το Επιμελητήριο, και είχαμε φτάσει στο θέμα να κάνουμε το διαγωνισμό γευσηγνωσίας και να απονείμουμε επένους, βραβεία σε παραγωγούς πρότυπα, δημιουργείς και ένα ωραίο ανταγωνισμό. Δημιουργείς τον εσωτερικό καλό ανταγωνισμό, το φαινόμενο του γείτονα που λένε οι Ολλανδοί. Δηλαδή θα δούνε τι θα κάνει ο Βαγγέλης, όπα πήρε βραβείο, το προϊόν του είναι αστέρι, έχει πάρει βραβείο γευσηγνωσία, συμμετέχει, τι κάνει ο Βαγγέλης. Κάτσε να το αντιγράψω. Αυτό είναι το φαινόμενο του γείτονα. Και να το εξελίξω. Πρώτα αντιγράφεις και εξελίσεις. Μα το έχουμε και στην Ιεράπετρα εδώ. Το έχουμε και αυτό. Ναι, το θέμα είναι πώς εκμεταλλεύεσαι το φαινόμενο να το κάνεις οδηγό ανάπτυξης. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Οργάνωση χρειάζονται. Και εμείς είμαστε εδώ πέρα για να κάνουμε αυτό το πράγμα. Και πρέπει να κρυθούμε με βάση την αποτελεσματικότητα που έχουμε επιδείξει αυτά τα χρόνια σε αυτά τα θέματα. Μάλιστα. Αυτά για την Αγρέξ, λοιπόν. Αυτά για την Αγρέξ. Ένα ωραίο, έτσι, χώρος που να δίνει όφηση στα προϊόντα. Πρέπει, κοίτα, για μένα το παράπονο το δικό μου το μεγάλο στην Ιεράπετρα ποιο είναι? Ότι διαπιστώνεις τους ανθρώπους και είναι χωρισμένοι σε τρεις κατηγορίες. Είναι η μία κατηγορία που ασχολούνται με το πρωτογενή τομέα. Είναι η δεύτερη κατηγορία που ασχολούνται με το πιο αστικό τουριστικό κομμάτι των επιχειρήν. Πάντα ακούς κάποια σχόλια πικρόχολα για τον αγρότη, που κάνει, που δείχνει, που μολύνει, που το ένα. Η μαγιά, να το πω έτσι λαϊκά, θα είναι το μειονέκτημα αυτό να το κάνεις πλεονέκτημα και σε βάθος χρόνου, διετίας, τριετίας, πενταετίας αν θες, να γίνει περήφανος ο Γεραπετρίτης που το προϊόν της ντομάτας που φαίνεται εδώ και εκεί παράγεται στην Ιεράπετρα. Αυτό είναι το στίχημα το μεγάλο, αυτό είναι το όραμα το δικό μου προσωπικά. Μα μιλάμε για παραγωγό τροφής, το λέω και το ξαναλέω και το έχουν υιοθετήσει αρκετοί, παραγωγή τροφής. Η μόνη φορά που συνειδητοποίησε ο πολίτης, ο απλός, το πόσο σημαντικό είναι το θέμα αυτό της παραγωγής τροφής, ήταν όταν ο ίδιος ο ΙΕ, στα πλαίσια του κορονοϊού, της κρίσης και όλα αυτά, έβαλε τον όρο επισιτιστική κρίση και το πώς η κάθε χώρα θα πρέπει να κοιτάξει να είναι αυτάρκης, να εξασφαλίσει τα προς το ζήν, την τροφή προς το ζήν. Εμείς λοιπόν θέλουμε εδώ πέρα στον τόπο μας, είτε αυτά είναι τα χωριά, είτε αυτή είναι η πόλη, είτε αυτή είναι η Ήπεθρος, θέλουμε ο κόσμος να συνειδητοποιήσει ότι όλοι μαζί μπορούμε συνεργατικά να κάνουμε τη διαφορά, να πάμε παραπέρα, να γίνουμε υπόδειγμα. Η Ιεράπετρα έχει όλα, ο Δήμος Ιεράπετρας έχει όλα τα φόντα προκειμένου να γίνει ένα μοντέλο ανάπτυξης το οποίο θα το ζηλεύουν όλοι. Και εγώ δεν είμαι άνθρωπος που ενθουσιάζομαι εύκολα, αλλά βλέπω κάποια πράγματα και επειδή έχω ζήσει και έχω κάνει ο ίδιος κάποια πράγματα, θεωρώ ότι είναι εφικτό, αρκεί να υπάρχει όραμα, να υπάρχει συνεργασία με τον κόσμο που αγαπάει τον τόπο του. Θέλω να είμαστε υπερήφανοι για τον τόπο μας. Για μένα είναι επιλογή προσωπική που μένω στην Ιεράπετρα. Δηλαδή έλειπα πάρα πολλά χρόνια και γύρισα κατ' επιλογή, άσχετα με δραστηριότητες μου στο εξωτερικό. Οι περισσότερες τουλάχιστον. Είναι επιλογή. Είναι τόπος ο οποίος πραγματικά αξίζει τον κόπο να τον φτιάξεις έτσι που να γουστάρεις, να κατεβαίνεις κάτω όπως ήταν τη δεκαετία του 80, να κατεβαίνεις κάτω, να γουστάρεις. Που τώρα δεν το βλέπω, ρε παιδί μου, αυτό. Μάλιστα. Λοιπόν, επικεντρωθήκαμε σε αυτό που ξέρεις καλά, που είναι για να ακούσουμε και τις προτάσεις. Υπάρχουν και άλλες προτάσεις, αλλά θέλουμε κάποιες μέρες για να τα... Το ξέρουμε πολύ καλά ότι ο χρόνος είναι αμήλικτος και οι υποψήφοι
Ζωή να έχετε όλοι πολύ. Προσπαθούμε να καλύψουμε όσους μπορούμε περισσότερους. Δεν ξέρω αν θες κάπου να μείνουμε ακόμα για να το κλείσουμε αυτό. Να μείνουμε στην Ιεράπετρα. Να μείνουμε στην Ιεράπετρα. Δεν θέλω να πάω άλλο. Εντάξει, η Ιεράπετρα, ναι. Να μείνουμε στην Ιεράπετρα. Είναι τόπος έτσι. Είναι τόπος ζηλευτός. Είναι τόπος ο οποίος έχει να τον αγαπήσουμε εμείς. Τον αγαπάει ο Θεός, τον αγαπάει ο κόσμος, να τον αγαπήσουμε κι εμείς. Και να τον κάνουμε αυτό, να τον φέρουμε εκεί που το αξίζει. Έτσι, να μην τον θεωρούμε δεδομένο λοιπόν τον τόπο μας και να δούμε πώς. Τίποτα δεν είναι δεδομένο. Έτσι, σωστά. Τίποτα δεν είναι σωστά, δεδομένο. Σωστά. Απλά δεν μπορώ να ακούω τη λέξη δεν γίνεται αυτό, δεν γίνεται αυτό. Δεν υπάρχει κάτι που να μην γίνεται. Πολύ σωστά. Σωστή μεθοδολογία. Καταρχήν, έχουμε προβλήματα. Αν έχουμε, τα αποδεχόμαστε. Και από τη στιγμή που αποδεχτούμε ένα πρόβλημα, να ζητούμε τις λύσεις. Οι λύσεις πάνω στο τραπέζι από όλους. Η απάντηση είναι εκεί μέσα. Έτσι. Και να δούμε ποια είναι η εφικτή και ποια είναι η καλύτερη. Μάλιστα. Λοιπόν, ο κύριος Μάνος Καλύβας είναι μαζί μας, ήταν μαζί μας όλη αυτή την ώρα με τον κύριο Φραγκούλη, στο συνδυασμό του κύριου Φραγκούλη συμμετέχει. Εμείς να το ευχηθούμε όλα ψυχά καλή επιτυχία, να σε σταυρώσει ο κόσμος, πώς το λένε. Μαρία μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να μπουν οι αξιόλογοι άνθρωποι που έχουν όρμα, φαντασία και ενσυναίσθηση, να το προσθέσουμε. Το ευτυχές γεγονός είναι ότι δεν μιλήσαμε καθόλου για τους εργάτες γης και αν... Μπορεί, αν θες να μας πεις έτσι επιγραμματικά, γιατί υπάρχουν πολλά θέματα. Το θέμα με τους εργάτες γης είναι ένα καυτό θέμα. Δήμος, τι μπορεί να κάνει, ο για Δήμος να παρέμβει. Μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Ναι. Ο Δήμος μπορεί μας, να κάνει... έτσι, δώσ' μας το στίγμα για να το κλείσουμε. Το στίγμα. Mm. Πριν από 30 χρόνια είχαμε εργάτες γης από Πολωνία, από Αγγλία, από Ευρώπη γενικότερα. Να. Στην Ολλανδία το 60% είναι εργάτες γης από το πρώην Ανατολικό μπλοκ. Mm. Εμείς έχουμε φαγωθεί σόνι και καλά να φέρουμε από Πακιστάν, Αφγανιστάν, Μπαγκλαντές και τα λοιπά. Αίγυπτος. Ναι. Mm. Από την Αίγυπτο υπήρχαν και από παλιά, ειδικά στα ψαράδες μας. Mm. Το να διαχειριστεί συλλογικά σε επίπεδο δημοτικό με το παρατηρητήριο τιμών που λέγαμε, mm-hmm. όταν έχεις τα δεδομένα σου και πας στην κεντρική πολιτική και mm-hmm. λες ότι ανά 5 στρέμματα απαιτείται ένας εργάτης. Mm-hmm. Έχω 15.000 mm-hmm. στρέμματα, απαιτούνται τόσοι εργάτες. Έχω τόσους. Θέλω τόσους, mm-hmm. αλλά αυτά τα κάνεις πριν. Mm-hmm. Εμείς αυτή τη στιγμή σαν Δήμος, mm-hmm. επειδή δεν είμαστε στο επίπεδο που είναι περιοχές όπως είναι η Βόρεια Ελλάδα, που τα εργατικά, αν δεις το νομοσχέδιο πώς τρέχει, είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες της Βόρειας Ελλάδας. Mm-hmm. Κεράσια 2 μήνες παραγωγή. Ναι, ναι, ναι. Μιλά, 2 μήνες παραγωγή. Άντε 3. Αχλάδια, βερίκοκα, ροδάκινα. Είναι όλα εκεί. Ναι. Κανένας δεν ασχολήθηκε ότι στην Ιεράπετρα έχουμε το χειμώνα 8 μήνες παραγωγή για παράδειγμα στα κυπευτικά. Ναι. Αλλά παράλληλα έχουμε και τις ελιές. Σωστά. Τελειώνουν οι ελιές, τελειώνουν τα κυπευτικά, αρχίζει ο τρίγος. Δηλαδή ναι. Εμείς είμαστε δηλαδή, πάντα κουμπάρση. Είμαστε κουμπάρση στις αποφάσεις. Εμείς θέλουμε, εμείς πρέπει να προβάλλουμε σαν Δήμος, πρέπει να προβάλλουμε τις πραγματικές ανάγκες. Mm-hmm. Παιδιά, όλα καλά, όλα ωραία, ωραία με τη Βόρεια Ελλάδα, εμάς οι ανάγκες μας είναι αυτές. Μισό τώρα, γιατί υπάρχει... Με αυτές τις ανάγκες, όταν έχεις ένα 17% ποσοστό ανεργίας, όταν έχεις εδώ πέρα εργάτες οι οποίοι είναι παράνομοι ακόμα και έχουν εγκληματιστεί, mm-hmm. μιλάνε τα ελληνικά, έχουν μάθει τη δουλειά, πληρώνονται αρκετά καλά λεφτά, mm-hmm. τροφοδοτούν οικογένειες στις χώρες τους. Και αδυνατούν να πάρουν νόμιμα έγγραφα προκειμένου να δουλέψουν με τα εργόσιμα. Να. Δηλαδή θεωρώ αδιανόητο να έχουμε έστω και 500-700 άτομα στην περιοχή, mm-hmm. οι οποίοι να μην είχαν πάρει άδεια παραμονής προχθές. Αυτό είναι ένα πρόβλημα που λένε μπορεί να λύσει ο Δήμος, αλλά ή και αυτό είναι. Ναι, το θέμα είναι ότι αυτό το πρόβλημα, όσο και να το σπρώχνει ο Αγροτικός Σύλλογος, mm-hmm. θα πρέπει να έχει επικουρικά και το Δήμο από πίσω και να πει ρε παιδιά, εδώ μιλάμε για την οικονομία του Δήμου. Να. Δεν είναι ότι θέλω ένα εργάτη να μου βάψει τα κάγκελα για μια ώρα. Εδώ μιλάμε για το βασικό πυλώνα ανάπτυξης. Με ό,τι αυτό συμβαίνει τα έσοδα. Αυτό ακριβώς. Δηλαδή θα έπρεπε ο Δήμος και ο Αγροτικός Σύλλογος να, είναι, να έχουν νοικιά σε ένα γραφείο απάνω δίπλα απέναντι από τα Υπουργεία και να ξυπνάνε το πρωί να πίνουν καφέ. Πού, πάμε απέναντι. Δεν γίνονται διαφορετικά. Δεν παίρνει αποτελέσματα. Να. Και τα θέματα είναι σοβαρά. Σωστή. Και λέμε για τους εργάτες που ήδη υπάρχουν. Χώρια τώρα 2.000 αιτήσεις από την Ιεράπετρα
με τα παράβολα των 100 μέχρι 300. Μέχρι χιλιάρικο. Ναι, τα οποία. Και τα πρόστιμα μέσα τα οποία. Μάλιστα, ναι, ναι, ναι. Τα οποία φτάνει το 10%, 15% σε επεξεργασία να έρθουν οι ανθρώποι να φύγουν μετά γιατί έρχονται και φεύγουν. Κάπου άκουσα από άλλο συνυποψήφιο για κάμπους. Το λέω αυτό με την έννοια, ας πούμε, ότι υπάρχουν άνθρωποι πέρυσι που εμείς το είχαμε ξεκινήσει ως ραδιόφωνο από εδώ με τα εργατικά κέντρα της Βορείου Ελλάδος, να έρθουν άνθρωποι από εκεί που, ξέρετε, συνήθως πάνε στον τουρισμό στα νησιά, το χειμώνα κάθονται. Θα μπορούσαν λοιπόν να έρθουν εδώ. Ξέρετε, που κολούσαμε στη στέγη. Ναι. Δεν υπήρχε θέμα. Και υπήρχε ένα θέμα το οποίο είχε αναφερθεί, προκειμένου λοιπόν, να διοδοτηθούν σπιτάκια κοντέινερ, και μην πηγάζω την αντίξωση συνθήκες, γιατί τα μισά σχολιά είναι αίθουσες κοντέινερ. Όπου έχουμε πληγέντες από σεισμούς και τα λοιπά είναι αίθουσες κοντέινερ. Το θέμα είναι το να σου δώσει την άδεια σε ένα παραγωγό να βάλει δύο κοντέινερ σπιτάκια νόμιμα στο χώρο του, είναι κάτι το οποίο συζητιέται. Το θέμα είναι κατά πόσο εσύ τεκμηριωμένα μπορείς να το απαιτήσεις να τρέξει πιο γρήγορα. Μάλιστα. Το θέμα μας δεν είναι ότι δεν υπάρχουν τρόποι. Το θέμα μας είναι κατά πόσο εμείς οι ίδιοι μπορούμε να γίνουμε αποτελεσματικοί. Και για να γίνεις αποτελεσματικός πρέπει να είσαι ενημερωμένος σωστά, να έχεις τα επιχειρήματά σου και να κάνεις πράξεις. Αυτό είναι το τρίπτυχο της επιτυχίας. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, ήταν μαζί μας ο κύριος Μάνος Καλύβας, με υποψήφιο δήμαρχο τον κύριο Φραγκούλη. Σε αυτό το συνδυασμό θα τον βρείτε. Όποιος θέλει τον σταυρώνει. Ας μπουν οι καλύτεροι, είπαμε, στο Δημοτικό Συμβούλιο για να αποφευθούν φαινόμενα γλάστρας, φαινόμενα και άλλα τέτοια. Τέλος πάντων. Λοιπόν, Μάνο, καλή επιτυχία. Πραγματικά έχουμε να σε δούμε στο Δημοτικό Συμβούλιο την επόμενη θητεία, την πενταετία. Όποιος και αν είναι ο σύμμαχος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ελπίζω οι συνδημότησες και οι συνδημότες μας πραγματικά να πράξουν κατά συνείδηση, γιατί λέμε όλοι μαζί για τον τόπο μας και αυτό σημαίνει όλοι μαζί για τον τόπο μας. Δεν είναι μόνο υποψήφοι, είναι και αυτοί που ουσιαστικά θα επιλέξουν. Να επιλέξουν με γνώμονα την αποτελεσματικότητα, το ήθος και γενικότητα την προσωπικότητα των υποψηφίων που, δόξα τω Θεώ, φέτο διακρίνω σε όλα τα ψηφοδέλτια αρκετά δυναμικά άτομα. Πιστεύω ότι είναι η εποχή να αλλάξουμε ταχύτητα στο Δήμο. Έχουμε όλα τα εχέγγυα και πιστεύω ότι, τουλάχιστον για μένα προσωπικά, με μπροστάρι το Μανώλη το Φραγκούλη, δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Καλή επιτυχία. Και εμείς ευχαριστούμε πολύ.